Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χρήστος και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα σημαντικό εργαλείο που χρησιμοποιούμε όταν κάνουμε αποτίμηση μιας μετοχής. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, πριν αποφασίσουμε αν αξίζει να επενδύσουμε σε μια μετοχή, πρέπει να κοιτάζουμε πάρα πολλά πράγματα. Ένα από αυτά είναι και το Cash From Operations. Όσοι παρακολουθείτε καιρό αυτό το κανάλι, με έχετε ακούσει να αναφέρω συχνά όρους όπως Revenue, PE Ratio, Free Cash Flow κλπ. Σήμερα είπα λοιπόν να μιλήσουμε για το λεγόμενο Cash From Operations, το οποίο μπορεί να μας δώσει μια πάρα πολύ καλή εικόνα σχετικά με το πόσο αποδοτική θα λέγαμε είναι μια εταιρεία και αν τελικά αξίζει να επενδύσουμε σε αυτή. Κατά τη γνώμη μου, δεν επηρεάζει τόσο την αποτίμηση της τιμής όσο την ποιότητα της ίδιας της εταιρείας. Ο όρος Cash From Operations αναφέρεται στα χρήματα που κερδίζει μια εταιρεία προσφέροντας τις υπηρεσίες ή πουλώντας τα προϊόντα της, αν από τα σχετικά έσοδα αφαιρέσουμε τα λειτουργικά της έξοδα. Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο στο μυαλό σας? Πάμε να τα δούμε μαζί αναλυτικά. Πριν προχωρήσουμε, μην ξεχάσετε και το δεύτερο κανάλι μου, τους Financial Greeks. Εκεί ανεβαίνει η δεύτερη καθημερινή εκπομπή μου με ανάλυση των αγορών. Σας περιμένω. Επιπλέον, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πάτε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Και για να είμαστε όλοι καλυμμένοι, ας πέσει το καθιερωμένο disclaimer. Δεν είμαι επενδυτικός ή νομικός σύμβουλος. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο. Δηλαδή τις απόψεις μου. Και σκοπό έχουν να σας ψυχαγωγήσουν. Μη λαμβάνετε επενδυτικές ή νομικές συμβουλές από έναν τύπο στο διαδίκτυο. Κάντε πάντα τη δική σας έρευνα. Το Cash From Operations το συναντάμε πολύ συχνά και σαν Cash Flow From Operations ή απλά Operating Cash Flow. Σημαίνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Την πραγματική λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας. Προσοχή όμως, μην το μπερδέψουμε με το Free Cash Flow. Αυτό είναι άλλο. Πάμε να δούμε τη διαφορά. Αν π.χ. μιλήσουμε για μηνιαίο Cash Flow From Operations, τότε θα μπορούσαμε να το δούμε σαν τα χρήματα που έχει κάποιος στην τράπεζα στην αρχή του μήνα και πόσα έχει στο τέλος του μήνα. Εάν στο τέλος του μήνα έχουμε στον τραπεζικό μας λογαριασμό περισσότερα από όσα είχαμε στην αρχή του μήνα, τότε μιλάμε για θετικό cash flow from operations. Το free cash flow, απ' την άλλη, είναι το κέρδος που μένει στην εκάστοτε εταιρεία στο τέλος του μήνα, αν από τα συνολικά έσοδα αφαιρέσουμε τα λειτουργικά έξοδα, μισθούς, πληρωμές προμηθευτών κλπ. Αλλά και έξοδα που δαπανήθηκαν για κάλυψη του αρχικού της κεφαλαίου, αν το προηγούμενο διάστημα η εταιρεία είχε αφαιρέσει από αυτό κάποια χρήματα για επενδυτικούς ή άλλους σκοπούς. Θα μπορούσαμε να το φανταστούμε δηλαδή σαν τα χρήματα που μας μένουν στην τράπεζα από το μισθό μας, αφού όμως αφαιρέσουμε από αυτά το ποσό που χρησιμοποιήσαμε από το μαξιλαράκι ασφαλείας μας, επειδή κάτι μας έτυχε αυτό το μήνα και χρειαστήκαμε μερικά παραπάνω χρήματα για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Οι οικονομικοί αναλυτές χρησιμοποιούν και τους δύο αυτούς όρους όταν πρόκειται να κάνουν αποτίμηση μιας μετοχής, μιας και δείχνουν πώς αυξομειώνεται το χρήμα, cash flow, μιας εταιρείας μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τρεις παράγοντες που παίζουν ρόλο στο συνολικό cash flow είναι το cash from operations που είδαμε μόλις τώρα, το cash from financing, το οποίο αναφέρεται σε χρήματα που πήρε μια εταιρεία από μια τράπεζα, δηλαδή ένα δάνειο, τα οποία αυξάνουν μεν το cash flow γιατί είναι νέα χρήματα που προστίθεται στο τραπεζικό της λογαριασμό, αλλά όταν αυτά χρησιμοποιηθούν για αποπληρωμή του χρέους, τότε θα μειώσουν το συνολικό cash flow. Και τρίτον, το cash from investing, το οποίο αναφέρεται σε χρήματα τα οποία κέρδισε ή έχασε μια εταιρεία μέσα από τις επενδύσεις και τα assets της. Ας επικεντρωθούμε όμως ξανά στο cash from operations. Το cash from operations μπορεί να μας δώσει μια αρκετά καλή εικόνα σχετικά με την κερδοφορία μιας εταιρείας μέσα από την πώληση των προϊόντων και των υπηρεσιών που αυτή προσφέρει. Αν κοιτάξουμε για παράδειγμα αυτό το γράφημα που μας δείχνει το συνολικό cash flow της Fortis, εταιρεία παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος στον Καναδά και τη ΗΠΑ, βλέπουμε πως το κέρδος εταιρείας, revenue, τα κέρδη αναμετοχή, EPS, αλλά και το cash from operations ακολουθούν διαφορετικές τροχές. Βέβαια, οι καμπύλοι του revenue και του cash flow from operations βρίσκονται πιο κοντά η μία στην άλλη, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει και για τα κέρδη της εταιρείας αναμετοχή, EPS. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό συμβαίνει γιατί η Fortis χρησιμοποίησε αρκετά χρήματα από τα κέρδη της για να καλύψει έξοδα από το αρχικό της κεφάλαιο. Καλά, ρε Χρήστο, σας ακούω να λέτε. Προηγουμένως ανέφερες και το free cash flow. Τι γίνεται με αυτό σε αυτή την περίπτωση? Σωστά. Όπως είπαμε και νωρίτερα, το free cash flow συμπεριλαμβάνει στον υπολογισμό του και την αφαίρεση των χρημάτων που δαπανήθηκαν ως προς την κάλυψη εξόδων του αρχικού κεφαλαίου. Άρα, αν το βάζαμε και αυτό σε μια καμπύλη, θα βλέπουμε ότι αυτό αυξομειώνεται σε μεγαλύτερο βαθμό από το cash from operations αλλά και τους υπόλοιπους όρους. Σε αυτές τις περιπτώσεις που βλέπουμε πτώση του free cash flow, είναι οι φορές που η Fortis χρησιμοποίησε μέρος των κερδών της για να καλύψει έξοδα που έκανε από το αρχικό της κεφάλαιο. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτός ο δείκτης, αν και χρήσιμο στην ανάλυση μιας μετοχής, μπορεί να παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις και αν δεν δούμε και την καμπύλη του cash from operations μαζί με αυτόν, τότε δεν μπορούμε να έχουμε καλή εικόνα για την οικονομική υγεία της εκάστοτε εταιρείας.
Ήρθε η ώρα να βουτήξουμε στα βαθιά και να δούμε πώς υπολογίζεται τελικά αυτός ο όρος για μια εταιρεία. Μην αγχώνεστε όμως, εδώ είμαι για να σας δώσω λύσεις στις απορίες. Στα περισσότερα οικονομικά βιβλία, ο όρος Cash from Operations υπολογίζεται από το συνολικό κέρδος μετά φόρων για την περίοδο που μας ενδιαφέρει, συν non-cash items, συν διαφορά στο κεφάλαιο. Change in working capital που λένε και στο χωριό μου. Τι σας λέω τώρα. Και πάλι μην αγχώνεστε, ο Θεός Χρήστος είναι εδώ. Όταν αναφερόμαστε σε non-cash items, μιλάμε για οτιδήποτε έχει μια εταιρεία που μπορεί να της αποφέρει κέρδος χωρίς να γίνει οποιαδήποτε νέα συναλλαγή. Δηλαδή, αν η εταιρεία έχει επενδύσει σε μετοχές, αυτά τα χρήματα μαζί με τα οποία κέρδη η χασούρα θεωρούνται ως non-cash items, γιατί είναι χρήματα που έχει ήδη επενδύσει και όχι μια καινούργια συναλλαγή της εταιρείας. Η διαφορά στο κεφάλαιο αναφέρεται στο κεφάλαιο που έχει ήδη μια εταιρεία, μείον έξοδα που πρέπει να κάνει για να καλύψει τυχόν τρέχουσες υποχρεώσεις. Βέβαια, εντάξει, στην πράξη εμείς δεν χρειάζεται να υπολογίζουμε τίποτα από αυτά, μιας και όλα τα στοιχεία είναι διαθέσιμα μέσα από την εκάστοτε εταιρεία. Ή ακόμα καλύτερα, συγκεντρωμένα στο Seeking Alpha. Link στην περιγραφή για κουπόνι $50. Αυτό που κάνει το Cash from Operations ένα αρκετά σημαντικό δείκτη για οποιαδήποτε εταιρεία είναι ότι είναι συνδεδεμένος με τα κέρδη της αλλά και με τον τραπεζικό της λογαριασμό. Ενώ δηλαδή έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι εταιρείες μπορούν να δείχνουν συνεχόμενα κέρδη μέσα από λογιστικές τροποποιήσεις, αυτό που δεν μπορούν να κάνουν, τουλάχιστον νόμιμα, είναι να εμφανίσουν ποσά στους τραπεζικούς της λογαριασμούς. Το καλύτερο απ' όλα όμως, ξέρετε ποιο είναι? Ότι τίποτα από όλα αυτά δεν χρειάζεται να γνωρίζει ο απλός άνθρωπος για να επενδύσει αποτελεσματικά. Μα πραγματικά, ο περισσότερος κόσμος έχει τη δουλειά του, προσπαθεί να βάλει σε τάξη τα οικονομικά του και θέλει απλά να παρκάρει κάπου τα λεφτά του κάθε μήνα ώστε αυτά να βγατίζουν με τον καιρό. Ούτε cash from operations θέλει, ούτε free cash flow, ούτε τίποτα. Και ευτυχώς για όλους εμάς υπάρχει η απλούστερη και ταυτόχρονα αποδοτικότερη επενδυτική στρατηγική του DCA στο VUAA. Και επειδή ακόμα και αυτό ακούγεται κάπως fancy, για να το πω απλά, το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να αποταμιεύουμε και να επενδύουμε κάθε μήνα όσα περισσότερα χρήματα μπορούμε στο αγαπημένο μας ETF VUAA, το οποίο και παρακολουθεί τον S&P 500, δηλαδή τις 500 μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες, και είναι UCITS, δηλαδή 100% αφορολόγητο και επανεπενδύει αυτόματα τα μερίσματα, επομένως εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε απολύτως τίποτα. Και φυσικά είναι διαθέσιμο στη Freedom24, που είναι και ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε για εμάς τη συνολική απόδοση της αμερικανικής αγοράς, η οποία τα τελευταία 50+ χρόνια είναι αυτή. Και για όσους θέλουν να δουν βήμα-βήμα πώς ακριβώς επενδύουμε στο VUAA, η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Κάνουμε εγγραφή στη Freedom24 μέσα από το link της περιγραφής για μία δωρεάν μετοχή. Πάμε στο web terminal, αφούμε VUAA, πατάμε αγορά και το έχουμε. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Είδαμε τι ακριβώς είναι το cash from operations, αλλά και τι διαφορά έχει από το free cash flow που ακούμε συχνά. Βέβαια, στην τελική όλα αυτά τα μαθαίνουμε εντελώς εγκυκλοπαιδικά, μιας και η νούμερο ένα στρατηγική που ακολουθούμε όλοι, μέχρι και εγώ με το 50% του δημοσίου χαρτοφυλακίου μου, είναι απλά το DCA στο VUAA. Και λέμε και ευχαριστώ που ζούμε σε μια εποχή που μπορούμε να το κάνουμε με ένα κλικ. Και όπως πάντα, αν θέλετε να έχετε την άποψή μου για τις αγορές κάθε πρωί στο inbox σας, κατεγγραφείτε το newsletter μου μέσα από το σχετικό link που θα βρείτε στην περιγραφή. Πρόκειται για ανάλυση των αγορών που δεν ανεβαίνει ποτέ στο YouTube, οπότε ναι, κατεγγραφείτε το newsletter, τζάμπα είναι. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας βοήθησε και τα λέμε στο επόμενο.